Αγάπη, ειρήνη και ευτυχία. Εύχομαι. Αμήν σε όλο τον κόσμο, γιατί νομίζω το έχουμε ανάγκη αυτές τις ευχές. Μπορεί να ακούγονται πολύ τυπικές, αλλά ειδικά στις μέρες μας έχουν πολύ μεγάλη ουσία. Έτσι ακριβώς. Τι είναι αυτό που σας όθησε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα, το οποίο εδώ και στην Ιερά Πετρά το βιώσαμε πέρσι ειδικά, έτσι, με πολύ άσχημο τρόπο, καθώς μια γυναίκα έχασε την ζωή της. Ποια είναι τα στοιχεία που έχετε, σας προβληματίζουν και ποια μηνύματα θα θέλατε να περάσετε, και φαντάζομαι ότι και η ενημέρωση είναι μέσα σε αυτά του κόσμου. Έτσι ακριβώς είναι, υπάρχει το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας πλέον απασχολεί ολόκληρη την κοινωνία. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, που εμφανίζεται τώρα, υπήρχε από πάρα πολύ παλιά. Πλέον όμως η κοινωνία αρχίζει και το καταδικάζει, και αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης, διότι στη δημοκρατία ένα από τα βασικά συστατικά της δημοκρατίας είναι όταν η κοινωνία καταδικάζει το άδικο. Και πλέον αυτό το πρόβλημα έχουν επικεντρωθεί όλοι. Έτσι επικεντρωθήκαμε και εμείς σαν Ένωση Αστυνομικών, όπου σκεφτήκαμε να κάνουμε μια ημερίδα με αυτό το θέμα, αλλά να το συμπληρώσουμε και τις ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας κάνουν την τιμή να έρθουν στην εκδήλωση η ίδια Υφυπουργός Υγείας στα θέματα ψυχικής υγείας, η κυρία Ζωήρα αυτή, η γνωστή σε όλους μας ψυχολόγος η Τένια η Μακρή, η οποία μάλιστα έχει γράψει και δύο βιβλία για την ενδοοικογενειακή βία, ο ιδιωτικός ερευνητής ο Γιώργος ο Τσουκαλής, ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος, αυτός ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, ο οποίος κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ και έχει πάρα πολλά να μας πει, είναι αυτός που έκανε και τις αποκαλύψεις, πολλές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις με την υπόθεση στα Αγγλικά Νερά, τώρα με τα παιδιά στην Πάτρα και με πολλές άλλες υποθέσεις. Θα βρίσκεται η Μέρη Παχιαδάκη, πρόεδρος του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών και Παιδιών Κρήτης, η πρώην εκπρόσωπος του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας, η αξιωματικός, η κυρία Ιωάννα Ρουτζιόκου, η οποία παράλληλα είναι κοινωνιολόγος και μάλιστα έχει κάνει μία έρευνα μαζί με τις αγγλικές αρχές για το τι επικρατεί στην ενδοοικογενειακή βία στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στοιχεία τα οποία θα παρουσιαστούν αύριο. Και τώρα είναι και κάτι τώρα πρόσφατο, τώρα της τελευταίας στιγμής, σε εσάς το λέω, θα έρθει και η δικηγόρος η Μαρίνα η Παναγιωτάκη, η οποία θέλει να δώσει και την άλλη οπτική, την ενδοοικογενειακή βία μέσα, πώς καταδικάζεται και νομικά. Πώς διαχειρίζονται δηλαδή τέτοιου είδους περιστατικά. Ναι, την εικόνα μέσα από τα δικαστήρια, την εικόνα μέσα από τα δικαστήρια. Από κάθε πλευρά υπερασπίζεται. Από κάθε πλευρά, ναι, βεβαίως. Από κάθε πλευρά προσπαθούμε σε αυτή την ημερίδα να το πιάσουμε, να δώσουμε όλες τις οπτικές, να ενημερωθούμε, παράλληλα να προβληματιστούμε και μακάρι να υποθούν και κάποιες λύσεις που θα ήταν χρήσιμες για την πολιτεία, για την πάταξη στο μέλλον αυτού του φαινομένου. Λέγοντας τώρα ενδοοικογενειακή, όμως δεν είναι, και το επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε τώρα. Υπήρχε πάντα. Επίσης μου είπε και ώρα μάλιστα η δικηγόρος, η κυρία Παναγιωτάκη, η οποία, αυτό που είπε μπορώ να σας το επιβεβαιώσω και εγώ ως αστυνομικός, ενδοοικογενειακή βία γίνεται και σε βάρος των ανδρών, και μάλιστα επειδή υπάρχει ένα ταμπού, πολλές φορές οι άντρες δεν πάνε, όχι πολλές φορές, σχεδόν ποτέ δεν πάνε να το καταγγείλουν. Ποτέ. Υπάρχει και αυτή η πλευρά που πρέπει να δώσουμε. Εμείς σαν αστυνομία σκοπός μας είναι τα θύματα να αρχίζουν να μιλούν και αυτό νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει, και για να υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες και μέρα με τη μέρα να πληθαίνουν, σημαίνει και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπο του σύγχρονου Έλληνα αστυνομικού, ο οποίος πραγματικά, πιστέψτε με, έχει παίξει μεγάλο ρόλο στο να προστατεύσει πολλά θύματα. Μάλιστα. Πολλά και σημαντικά αυτά που μας λέτε. Σε επίπεδο νομού Λασιθίου έχουμε κάποια στοιχεία
Βλέπετε και εδώ μία αύξηση στα περιστατικά που προσφεύγουν οι άνθρωποι, είτε να ζητήσουν βοήθεια, είτε ενδεχομένως ακόμα και μία συμβουλή στην αστυνομία, για να δουν πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε μία δύσκολη κατάσταση. Ναι, θα σας πω ότι τα στοιχεία θα παρουσιαστούν αύριο, αλλά θα σας πω κάτι για το οποίο είναι ευχάριστο. Πλέον παίρνουν πιο πολύ τηλέφωνο στην αστυνομία για να αναφέρουν ενδοοικογενειακή βία, η οποία μπορεί να είναι και σε ήπια μορφή. Mm-hmm. Να μην υπάρχει η βαριά κακοποίηση. Να μην χρειαστεί να σπάσει, ας πούμε, ένας άντρας τη γυναίκα του στο ξύλο ή το αντίστροφο. Έτσι, δηλαδή, να μην φτάσουμε σε χειροδικία. Μπράβο. Και αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είναι ελεκτικοί, μπορεί να τσακώνονται συχνά, μπορεί να μιλούν με άσχημο τρόπο. Μπορεί ακόμα και ένα χαστούκι, ας πούμε, έτσι, να το πούμε λαϊκά. Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι για εμάς μία μεγάλη επιτυχία, στο ότι δείχνουν εμπιστοσύνη τα θύματα και μιλούν. Mm-hmm. Γιατί αυτό ζητάμε. Γενικότερα σε όλα τα θύματα, όχι μόνο στην οικογενειακή βία, στο οτιδήποτε να μιλούν στην αστυνομία. Απλά επειδή αυτό το θέμα της οικογενειακής βίας έχει προβληματίσει πάρα πολύ τους Έλληνες. Είχαμε και αυτό το κίνημα Me Too τελευταία, που ξέρετε, πολλές φορές και τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύουν θέματα, άλλες φορές με λάθος τρόπο, άλλες με υπερβολικό, άλλες δίνουν κίνητρα σε ανθρώπους να μιλήσουν, ενημερώνουν. Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, οτιδήποτε γίνεται σε βάρος ανθρώπων, κυρίως αδύναμων, και με κάποιες ενέργειες πλέον τους προστατεύουμε και καταδικάζουμε τις ευάρωστες πράξεις, αυτό είναι ευχάριστο και αυτό είναι η εξέλιξη της κοινωνίας. Mm-hmm. Πολλές φορές δίνω ένα παράδειγμα και λέω ότι το 2010 βγήκε ο φιλοζωικός νόμος, μόνο 12 χρόνια τώρα, και βλέπουμε το πόσο πολύ έχει αλλάξει η αντίληψη της κοινωνίας απέναντι στα ζώα. Μέχρι το 2010 φανταστείτε ότι είτε σκότωνες ένα σκύλο, είτε έσπαγες ένα αντικείμενο, ήταν το ίδιο πράγμα, ήταν φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ακόμα και από νομικής πλευράς. Και τώρα βλέπουμε ότι επιβάλλονται αυστηροί νόμοι και έχει αλλάξει και η νοοτροπία μας. Τώρα αν δούμε έναν άνθρωπο να χτυπήσει απλά με το χέρι του ένα ζώο στον δρόμο, αμέσως βλέπετε ότι όλοι το καταδικάζουν. Και αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία μας εξελίσσεται. Έτσι βλέπουμε και το κίνημα το Me Too, που υπάρχει το εργασιακό bullying, που υπάρχει εργασιακή εκμετάλλευση κτλ. Πλέον αρχίζουν να το καταδικάζουν. Πλέον βλέπουμε την ενδοοικογενειακή βία. Εδώ παλιά, εγώ θυμάμαι περιστατικά παλιά, ο άντρας να δέρνει τη γυναίκα στην γειτονιά και να βγαίνουν οι γείτονες και να λένε καλά τι έκανε. Ναι. Δυστυχώς υπάρχουν. Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα να συμβεί? Και όμως νομίζω ότι και σε πιο κλειστές κοινωνίες, και όχι μόνο, μην το περιορίζουμε, ακόμα και εν έτη 2022 δεν αποκλείεται να συμβαίνουν και τέτοια. Αυτό κάτι θα έκανε, θα βρούνε μια δικαιολογία, κάτι θα έκανε και τις άξιζε, ας πούμε. Ναι, αυτό πιστεύω ότι έχει περιοριστεί σε τεράστιο βαθμό. Τώρα αν υπάρχει, καλό είναι να το αναδείξουμε και στο μέλλον να μην υπάρχει τέτοια συμπεριφορά, δεν το συζητάμε. Και να προλάβουμε χειρότερες καταστάσεις. Επειδή πάντα λίγο είμαι πιο αισιόδοξος, θεωρώ ότι κάνουμε βήματα προόδου σαν κοινωνία. Και επειδή μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα, πρέπει να ενημερωνόμαστε και σωστά. Βεβαίως πρέπει να ενημερωνόμαστε. Για τα παιδιά θέλω να... Και για να μην φτάνουμε και στην άλλη άκρη. Βεβαίως. Για τα παιδιά θα ήθελα λίγο να μας πείτε, τα οποία είτε μπορεί να είναι θύματα τα ίδια ενδοοικογενειακής βίας, είτε να είναι μπροστά σε άσχημες οικογενειακές στιγμές, τα οποία επηρεάζουν σαφώς την ψυχολογία τους και το πώς θα μετεξελιχθούν και οι ίδιοι ως άνθρωποι την επόμενη μέρα. Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σας πω ακριβώς για τα παιδιά και τις ψυχολογικές επιπτώσεις οι οποίες θα έχουν, όμως μπορώ να σας πω ότι πάρα πολλές φορές
εμείς σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή της Περιφέρειας ή πολλές φορές σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές και το χαμόγελο του παιδιού ή άλλους ξενώνες παιδιών, οι αστυνομικοί φτάνουν να προστατεύσουν το παιδί από μια κατάσταση στην οποία βιώνει. Και μάλιστα έχει γίνει και πρόσφατα και στον Άγιο Νικόλαο, σε χωριό του Αγίου Νικόλαου, με το κοριτσάκι. Ναι. Με το κοριτσάκι, που πήγαμε εμείς αστυνομικοί. Πήγα και εγώ στο σημείο όπου κοιμότανε, που είδαμε που ζούσε. Το προστατεύσαμε αυτό το παιδί. Λειτουργήσε ο μηχανισμός, προστατεύτηκε. Τώρα το παιδί έχει πάει κάπου και είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα, το τι ψυχολογικές επιπτώσεις μπορεί να έχει, δεν είμαι ειδικός. Νομίζω ότι οι ειδικοί αύριο θα έχουν απαντήσεις. Όμως είναι, πιστεύω, προφανές ότι όλο και κάποια απολύματα θα αφήνονται στην ψυχή τους. Γι' αυτό καλό είναι να τα προλαμβάνουμε όλα αυτά. Μάλιστα. Τώρα διαδικαστικά θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω διαδικτύου, μιας και κοιτάξτε, δεν ή θα είναι μόνο με φυσική παρουσία? Ναι, θα υπάρχει μόνο με φυσική παρουσία, θα βιντεοσκοπηθεί βέβαια. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα live μετάδοσης. Αυτό βέβαια το υλικό θα μπορούσαμε στο μέλλον να το διαθέσουμε με κάποιο τρόπο. Όμως η μερίδα γίνεται αύριο στο Minos Beach, στο ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μία παράκληση όμως, επειδή υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων, από την πρώτη στιγμή το είπαμε, ότι να πάρουν τηλέφωνο στο 690-86-50-707 προκειμένου να κρατήσουν την θέση τους. Όσοι μπορούν να έρθουν να το παρακολουθήσουν. Πιστέψτε με, αξίζει, γιατί καλός ή κακός ο νομός Λαστιού στη χώρα μας είναι επαρχία και είναι μεγάλη τιμή που έρχονται όλοι αυτοί οι ομιλητές, μια ημερίδα πανελλαδικού χαρακτήρα να γίνεται στον τόπο μας και στο νησί μας. Είναι τιμητικό. Και είναι καλό και εμείς να ανταποκριθούμε και στο κάλεσμά σας, αλλά και να ενημερωθούμε. Φαντάζομαι ότι είναι σημαντικό και άνθρωποι που είναι και σε κέρυες θέσεις, υπηρεσίες, προκειμένου να ενημερωθούν, αλλά και απλός κόσμος, κάποιος που έχει προβληματιστεί ενδεχομένως, που βιώνει κάτι, μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει, να πάρει θάρρος, να μιλήσει. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Θα υπάρχει δυνατότητα ερωτήσεων, δεν το συζητάμε. Θα υπάρχει δυνατότητα ερωτήσεων όσοι έρθουν εκεί να το παρακολουθήσουν και να λυθούν απορίες.